άνθρωπους να με δεις, όλο τι λέει. Α, ολοκλήρωση Ηρακλής, δεν είμαι δικό σου. Έχουμε βαλίτσες και δεν ανεβήκαμε πάνω, μας είπαν ότι είναι 5 λεπτά. Τίποτα 3,5 κάπου θα. Είναι καταπληκτικά, είναι πανέμορφα, θέλουμε να μείνουμε εδώ και να ακυρώσουμε τη Μύκονο. Αυτά. Να. Λοιπόν, να σας κάνω ένα room tour, εδώ είναι το δωματιάκι του Σάτου. Γεια σας. Αχ, τα έχει βάλει και εκεί ο γλυκός μου. Είμαι εργαζόμενος φουλ. Εδώ για τον επισκέπτη μας. Hi. Εδώ ο κουζινάκι, εγώ με την καλυστό το ζευγάρι. Μπαλκονάκι, μικρούλι τώρα, αλλά στυλ έχουμε μπαλκόνι. Και εμείς και εδώ έχουμε τηλεόραση. Και οπ, ένας κόλλος. Και το μπάνιο. Το χέσαμε και τρεις. Hello. Ήρθαμε λοιπόν για brunch. Πήραμε εμείς οι δύο scrambled eggs. Βασικά ήταν τη γαντέλα μας που να κάνω scrambled my guacamole, μανιτάρι και ξινομιζήτρα. Η κοπέλα από εδώ πήρε τα βουνά. Πολύ ωραία, φαρέντες περέσω. Λοιπόν, πήρε αυγά Benedict και αυτόν που έχει το κατάλημα που μένουμε λέγεται Βενέδικτος. Ουφ! Πάει στην υγειά του. Γιατί? Γιατί? Έχω ξεχάσει βλέπω κάμερα σπίτι. Συγγνώμη, βλέπεις πόσο μαύρη είμαι. Λοιπόν, θα μαλώσουμε τώρα. Για ποιο μαύρη? Για φρουδί. Χα! Είναι δικό της το γλώσσο. Ποια είναι πιο μαύρη. Μην κοιτάς αυτό. Όχι, χέρια. Τι έγινε. Τι έγινε, αφρούλα. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα λίγη εδώ. Χέρι. Η κουβέντα αυτή λίγη εδώ. Τελευταίο βράδυ διακοπών. Είμαστε στην Αντίπαρο. Πόσα ψέματα θα πω σε αυτό το vlog. Ποια είναι πιο μαύρη. Ποια είναι πιο μαύρη. Ποια. Πάτω στον κόλλο. Ποια είναι πιο μαύρη. Είναι οριακό. Ισοπαλία, δεν την δέχεται. Τώρα θα ξεπλήσω. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι απέση η τύπη δίπλα μας. Που είναι τύφλη. Whatever, thanks. Λοιπόν, ωστόσο, καλυστό μου. Καλά, βλέπεις καταρχάς ότι χωρίς το πλειάζ δεν θα φαινόμουν. Προσέχω. Σαν τα μάτια μου. Λοιπόν, είμαστε στην Αντίπορο. Η Αντίπορο είναι μάτια μου. Καταρχήν βλέπεις τα δόντια μου πόσο άσπρα είναι. Ναι, εμένα τα δόντια μου είναι τόσο άσπρα και δεν έχει αλληλέφτα. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο σπινάκι τεκίλας. Εγώ ήπια μονορούφι, μόνο σαν και το άλλο. Ήπια μονορούφι το κοκτέιλ μου γιατί μίλαγα για 40 λεπτά στο τηλέφωνο. Γιατί μάλλον έχω σκέφτεται. Για business. Άρα, αύριο εδώ. Τέλειο, αυτό δεν είναι πλησφίσιο. Αύριο το πρωί φεύγουμε για Πειραιά. Αυτό γιατί λες πάντα. Καλά, γιατί υπάρχει στα Σπένσον και καλά είμαστε τόσο απρόβλεπτοι που πηγαίνουμε. Ένα island hopping. Λοιπόν, σήμερα είμαι μια κούκλα. Αυτά. Και μόλις μου γενικά, μόλις ένα hate comment, τίποτε δεν ξέρω να μιλάω, είμαι μια ενδιαφέρουσα, να ξεκινήσω να κάνω κανένα σπορ και να γίνω ενδιαφέρουσα. Να μου απαντήσεις αν απαντήσεις τα μηνύματα. Ένας κατσοχυράκι στη μέση της Αντιπάρου. Ναι, χάιδεψε τα αγκάθια. Τα αγκαθάκια το. Αγάπη μου. Θα το πάρουμε από την από εδώ. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, σε 5 ώρες φεύγουμε. 5. Λοιπόν, φεύγουμε. Εμείς ωστόσο φύγαμε από το ένα μαγαζί και πάμε σε ένα άλλο τώρα. Ο λόγος? Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τώρα είμαστε μπροστά από μια εκκλησία. Αυτή η εκκλησία είναι του Αγίου Φανούριου, δεν είναι μπασκευρωγκόμενο. Αλλά τέλος πάντων. Αυτά!
συμβάλαμε σε αυτή τη σχέση με τα κλειδιά. Καλή morning, babes. Είμαστε στο καράβι για πάρα πίσω. Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Αλλά επιστρέφουμε τώρα. Μόλις μας φώναξαν από τα ηχεία. Ζω. Καλά. Είμαι επιτέλους παράνομη όντως. Γιατί εκτός από φούκλα παράνομη. Εγώ πιστεύω είναι για να μας κάνουν κάτι δώρο. Θέλουν φωτογραφία. Ουφ, καλά. Και μου λέει θέλεις μου λέει να έρθει πάνω μου λέει στο... Τα έτυχα. Το βάζω. Θα μας φωνάξετε λίγο μία. Αυτά ήταν. Δεν μας χτύπησαν τα εισιτήρια. Ήτανε απλά για να μας χτυπήσουν τα εισιτήρια. Το κλειδί μου. Τα κλειδιά. Να πάρουμε αυτό το τσάιμπο και πρέπει γιατί είναι... Ναι. Τα κλειδιά μου. Such an influencer. Τα κλειδιά μου. Τα κλειδιά μου. Η Νάξος έχει ροζ λίμνη. Wow. Wow. Α, φτάσαμε Νάξο. Καλά, ήρθαμε στο Μακάο. Το πάρκινγκ, μην έρθετε. Ελάτε με ποδήλατο, με τα πόδια. Πάρτε το ταξί. Μην πάρετε το αμάξι. Oh my god. Σε μωρό. Άρχισε εδώ κανά. Άστο. Πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Καλά. Βρήκαμε τα φιλεράκια μας στην μπάρο. Λοιπόν, έλα η γραβιέρα Νάξου, έλα η σαλάτα Νάξος. Εμένα. Και πατάτα. Πατάτα Νάξος, όπως είπαμε, πατάτα, τύρι, ντομάτα. Όπως είναι χωριάτικη, απλά με πατάτε το με... Και με ένα χρειαστόπο. Μια πρωτεΐνη. Δείξε λίγο την απόδειξη που δεν θα ξαναδούμε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Αυτό το, αυτά τα δύο νούμερα ούτε, μαζί. Ούτε σουλατζίδικο δεν έχω το πρόσφαλι. Τρελό. Next by night, babes. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο εμένα. Και τι κάλεστα. Τι παρατηρείτε. Ίδιο μπουστάκι, ίδιες κορσές, άλλο χρώμα. Διαφορετικό παντελόνι, στο αντίστοιχο χρώμα. Και φτάσαμε στο Πειραιά. Στο μικρό λίμανο. Έχει λίγο κόσμο. Βάθμα χάρους. Λέω. Ναι, η ώρα είναι 2. Εμείς πάμε να φάμε κάτι στο Waffle House. Ναι. Σήμερα το μεταξύ φορά αθλητικά γιατί κάπως κουράστηκα τα πόδια μου. Κρατώντας δύο κινητά επίσης κάνω γυμναστική. Καλά, cute δρομάκι. Φάγαμε το παγωτάκι μας. Πού. Πού. Εγώ βάφλα. Εσύ βάφλα. Λοιπόν, τελικά ήταν ασφαλιστικά γεμάτα. Δεν έβαζε πάνω κόσμο και δεν ψινόμαστε να είμαστε κασαρδέλες. Πάμε σε ένα άλλο μαγαζί. Α, τώρα ήρθαμε, είχαμε έρθει στο Τόρο γιατί γνωρίσαμε τον Στέλιο, ο οποίος ήταν DJ σήμερα στο Τόρο, γνωρίσαμε στο Μακάο. 20 έντες. Λοιπόν, η ώρα είναι. Η ώρα είναι. Η σύγκριση για το ποια είναι πια μαύρη. Άντε ρε. Μαύρη. Άσπρισα τώρα. Είναι η ώρα και το φως. Καλημέρα. Που άσπρισα. Λοιπόν, ήρθαμε για φαγητό. Βρήκαμε και την Έλενα και... Φάγαμε. Το έδωσα. Σχεδόν αποτυχία.
Ο λόγος αυτής της νύχτας απολύτως κανένας. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια καλά φορά. Καλά να πω κάτι. Ήταν το πιο ωραίο που είχαμε πάει πάντως και χορέψαμε, ήπιαμε. Να σου πω κάτι, το κάνω και στην Αθήνα στα άδεια μαγαζιά. Τι και με και με ξαδέρφη σου. Ακόμα γίνεται, παιδιά. Φίλοι μου, γνωστοί μου, ξαδέρφη μου. Ακόμα γίνεται. Φίλοι τώρα. Γνωστοί. Ξαδέρφη. Δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει. Στο λαιμό σου τα διαμάντια. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο Κάιρο και δίπλα είναι το μικρό λίμανο. Ωραίος ο Πειραιάς και η Αίγυπτος. Καλά, είναι το μόλις. Σκάσε! Μπράβο, αυτό το δωμάτιο το έχω δείξει. Λοιπόν, είναι αυτό. Είμαστε έτσι. Εγώ εντωμεταξύ είχα κλείσει άλλο πιο μεγάλο, δεν ξέρω γιατί εμφανίστηκε αυτό. Έχεις κλείσει άλλο. Έτσι φαινότανε και έχει αυτή την αχρίαστη κουζίνα που την έχουμε κάνει δωμάτιο για τις βαλίτσες. Έχει τουλάχιστον και η μπάνια. Μούντι μέρες και έχω σχέση και έχω χέση. Γιατί εγώ είμαι ένας άγγελος. Δεν είναι κάτι για να πιστέψω την αλήθεια, δεν την πιστεύεις. Yeah. Είναι η αλήθεια. Πίπισμα. Πάμε σαν Τάνα σήμερα, στην Άξο. Ξυπνήσαμε απόγευμα. Η Καλιστό φοράει οτιδήποτε δικό μου. Αυτή η κοπέλα δεν έχει φέρει τίποτα πρώτον. Δεύτερον, νομίζω ότι με θέλει. Τρίο. Όλα δικά μου. Καλά, βασικά το παρέα. Καλά, βέβαια, εντάξει, της είπα ότι γενικά μπορεί να παίρνει ό,τι θέλει. Γιατί ξέρετε, είμαι αυτός ο άνθρωπος, ο καλός. Μου λέει τέλε. Και τώρα σας κλείνω για να δω τις φωτογραφίες που μας λέει το αγόρι μου. Από τη θάλασσα. Δεν έχει τίποτα περίεργο, μην νομίζετε. Είναι πρωί ακόμα. Μπροστά τράκαραν. Καλά. Α, όλα κοπά. Ούτε να βγει αυτός να δει. Okay. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Λοιπόν, πάμε στο Μεζέμιζε. Για ένα φαγητό θέλουμε να πάμε και μας έχει βγει η πίστη. Η Νάξος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Φτιάξτε το, ε. Είμαι όσο εδώ. Πίκια. Καλά. Περίοδο. Τι μαύρισμα είναι αυτό. Ελά, μη φανώ εγώ από πίσω. Άσε μας καλή μου. Και μαμίσει το πιάνο. Πιάνο και το πιάνο. Και αυτό είναι δικό μας. Καλά. Την έχουμε χτίσει. Η Βασίλισσα Φρεάτιο. Η Βασίλισσα Φρεάτιο. Πάρω και να άξουν. Αυτό είναι. Τι ωραίο. Κάθομαι και στην Αθήνα. Το πλήκυνα θα με βρίζανε πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά. Καθίσαμε τελικά στο μεταξύ μας. Δεν έχει τίποτα έξω. Και καθίσαμε μέσα. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τραπέζια που γενικά τα κρατάνε για τους ξένους. Ξέρουν ποια είναι εγώ. Γιατί ξέρουν ποια είναι εγώ. Φρέατη. Ευχαριστούμε. Και ποτήρι αν είναι εύκολο. Ποτηράκι αν είναι εύκολο. Πεινάω. Για αρχή πήραμε ένα special τάκο. Η κάμερα είναι βρώμικη. Εγώ πήρα έναν καλόγερο με μοσχαράκι, μελιτζάνα, ντομάτα, γραβιέρα νάξο. Αυτό δεν έχει έρθει. Και πήραμε τις πατάτες τριγωνικές με γραβιέρα νάξο από πάνω. Μόλις φάγαμε, η Καλιστό έφαγε μάλλον φακές και δεν σταματάει να μιλάει. Καλά, πραγματικά. Δεν μπορώ να εξτερικεύσω το πρόβλημά μου. Και η Καλιστό έχει ένα πρόβλημα, είναι ερωτευμένη μαζί μου. Με κοιτάει όλη την ώρα μες στα μάτια, αλλά τύπου στην ψυχή. Έτρωγα. Δεν έτρωγε αυτή. Ανέβαζα το κεφάλι μου και ήταν έτσι. I don't understand why you said about my phone. Γιατί είμαι πολύ αστεία.
Καλή morning, babes. Καλά, μήπως θα πάρουμε τα κλειδιά. Ναι. Τα πήρες. Όχι. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει μια υπέροχη μέρα, διότι δεν ξυπνήσαμε. Δηλαδή, αυτοί ξύπνησαν και αποφάσισαν να μην με ξυπνήσουν. Καταρχήν, ας βάλω λίγο γυαλί, γιατί... Να μην με ξυπνήσουν, λοιπόν, και να μην βγούμε το βράδυ, ενώ εγώ είχα κανονίσει το βράδυ. Εγώ πέθει περικόπος, κοπέλα μου, δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα. Δεν μπορώ να το ξανακούσω, γιατί θα σε υπερκοπιάσω. Και ξυπνάω στις 5:30. Αλλά, τύπου, ξυπνάω σε κάποια φάση και νιώθω ότι έχουν περάσει ώρες. Δεν είναι 12, σίγουρα δεν είναι 12 που λέγαμε θα ξυπνήσουμε. Και γιατί μυρίζει πετρέλαιο. Ωραία, πού είναι ο φούρνος. Ποιος φούρνος. Λοιπόν, θα τελειώσω την ιστορία μου και μετά θα ασχοληθώ με αυτό. Και ξυπνάω λοιπόν που λέτε σε κάποια φάση, βλέπω ότι είναι ακόμα βράδυ, καταλαβαίνω ότι έχει περάσει η ώρα και προσπαθώ να καταλάβω αν έχω μεθύσει τόσο πολύ. Νομίζω μιλάω. Είναι... Και προσπαθώ να καταλάβω αν έχω μεθύσει τόσο πολύ ώστε δεν θυμάμαι τι έχει γίνει, άρα απλά ξύπνησα. Προσπαθώ να καταλάβω αν βγήκαμε ή αν δεν βγήκαμε. Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου ότι δεν βγήκαμε. Άρα κλείνω προς το έχω γίνει πίτα. Μου μυρίζει φούρνο. Να, ισχύει. Σου μυρίζει. Να. Βλέπω. Να, αυτό κύριε. Πηγαίνω σιγά σιγά, πλώνω το χέρι, πιάνω το κινητό μου. Βλέπω 5:30 και λέω το απόγευμα και έχει νυχτώσει. Σιγά σιγά συνειδητοποιώ ότι είναι 5:30 το πρωί. Και εκνευρίζομαι τόσο πολύ με την πάρτι τους που δεν βγήκαμε. Χωρίς λόγο βέβαια. Αν κάποιος με ρωτήσει για χθες αν ήθελα να βγω ή θα έλεγα μάλλον όχι. Αλλά τέλος πάντων δεν μου δόθηκε η επιλογή να... δεν ερωτήθηκα. Καλημέρα, έχετε ανοίξει. Όχι, αγάπη. Τώρα βγαίνει η κουβάτηση ήταν ατέταρτο. Α, ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε. Άρα, τέλεια. Τέλος πάντων, προσπάθησα μετά, κάθισα στο κινητό μου, μετά προσπαθήσαμε να κοιμηθούμε και εν τέλει σηκώθηκα για να κατέβω να πάρω και ένα καφέ και φαγητό και ήρθε και αυτή μαζί μου. Γιατί... Ψάρι μυρίζει εδώ. Γιατί καλυστό, δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνη της. Εμπνέεται. Πάρα πολύ από μένα. Ψάρι μυρίζει τώρα. Μυρίζει. Και κάπως το έτρωγα στις 6 το πρωί. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα μέχρι να φύγουμε να εξερευνήσουμε την Άξο. Λίγο μέρα γενικά, λίγο σοκάκια, καμιά φωτογραφία. Τι εντύνεις. Η μύτη μας λειτουργεί καλύτερα από την πιέση. Και φτάσαμε στο pastry shop. Έχει κουλούρια, τα θέλω όλα. Πήραμε όλα τα φούρνα και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πήρα 3 κουλούρια. Babes μου, η ώρα είναι 11, έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε αράξει, έχουμε πει τα νέα μας, φορτώσαμε το αμάξι και είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε μία βόλτα στην Άξο, σίγουρα θα δουν όλο το βρακίνι. Και μετά να φύγουμε στις 4 η ώρα. Γύρνα μου λίγο. Καλώς δεν πάω πριν να ρίξω καφέ. Τι που πάει. Γενικά, τρώω. Έτσι, να το δούμε. Babes, ελάτε να δούμε. Τι να δούμε. Δεν μιλάω σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι του καταστήματος. Α, δες. Λοιπόν, το αγόρι μου πήρε αυτό εδώ και μου έκανε σήμερα. Λογικά. Καλή είναι σε σχήμα καρδιάς. Το αγόρι μου έκοψε ένα κορμό και το έκανε τραπέζι. Είσαι delusional.
πραγματικά. Λοιπόν, το αγόρι μου. Το αγόρι. Το αγόρι σου. Εσύ. Κανένα. Μάλλον πιο πολύ. Θα κάνω ναι. Το αγόρι με τη σπανακόπιτα. Πιο πολύ εσύ είσαι. Το αγόρι μου. Πήρε να φέρει μια σπανακόπιτα. Πες για. Δεν χρειάζεται. Και ρωτώ στο μαστάζ μου. Α, όλοι τη λούζουν. Όλοι τη λούζουν. Όχι, έλα εδώ. Έχω πιο ωραίο. Α, μου έχει πάρει κι άλλο. Ακολουθήστε με λίγο. Το αγόρι μου έχει πάρει όλα αυτά και αυτά. Αυτά. Αυτό παιδιά θα το σχολιάσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι με λεγάκι. Α, θα μπορούσα. Ολλανδέζα. Ναι, μικρή Ολλανδέζα. Μικρή Ολλανδέζα, σαν το τυρί. Το ξέρεις ότι τώρα αυτά δεν μπορούν να μπουν έτσι κι αλλιώς. Όχι, είναι... Babes, μωρί, θα μας το κάνεις πριν τώρα. Καλά, μάλλον. Α, ο Άγγελος. Λατρεύω τις βουκαμβίλιες. Οι βουκαμβίλιες. Λατρεύω... τις κυκλαδιώτικες σκάλες. Το vlog είναι δικό μου, θα δείξω μένα. Φτάσαμε. Και πού κρατιούνται εδώ άνθρωποι. Ογκωμένος. Συνεχίζουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ήρθαμε στο Γιαννούλη. Πήραμε μία αναξιώτικη σαλάτα. Τη Γιαννούλη, πιστεύω γενικά ότι οι αναξιώτικες σαλάτες είναι ό,τι έχουν στο ψυγείο. Τα βάζουμε όλα. Γραβιέρα, η μονάδα από εδώ. Κρεμπιέντες. Και μετά έχει φουλ κόσμο και ουράρα, είπαμε μπαμ μπαμ. Και ήρθαμε μία και 19. Με 20, μπαμ, κάτσαμε με 20. Με 20, ντάνε. Κυρία, σας πούμε λίγο το νέο μας. Κλείσαμε για Μύκονο. Ωραία. Καταλαβαίνω, έχετε βαρεθεί να συνεχίσουμε τις διακοπές μας, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Μπορώ να τους κράζω, αλλά τους λατρεύω. Δεν μπορώ χωρίς αυτούς. Ωστόσο, το Airbnb που κλείσαμε στη Μύκονο το έχει μία Ιταλίδα. Η Ιταλίδα αυτή σήμερα δεν έχει ψηθεί να μας απαντήσει. Και τις έχουμε στείλει από τις 7 το πρωί. Έχει πάρει τα λεφτά. Έχει πάρει τα λεφτά κανονικά και τα λοιπά, δεν απαντάει. Μιλήσαμε με την Airbnb. Μας είπαν, ξέρω εγώ, ότι θα δίνουν μία ώρα για να επικοινωνήσουν και αυτοί μαζί της. Αλλιώς μετά θα μας γυρίσουν τα χρήματα. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι εμείς αρχικά σε 3/4 φεύγουμε για Μύκονο, είμαστε στο λιμάνι. Απλά το θέμα είναι ότι στη Μύκονο δεν βρίσκεις αυτή τη στιγμή κάτι οικονομικό, είναι με τύπου 7.000 το βράδυ, καταλαβαίνετε. Και... και ναι. Καλή μου ένας άγγελος. Και... μήπως πάμε Σύρο. Θα δούμε, θα μάθετε κι εσείς στη συνέχεια. Σε 2-4 λεπτά. Εσείς φτάσαμε. Με την τσιπάρα. Στο σπίτι. Love it. Και βγήκαμε, τα καταφέραμε, φουλ κίνηση, ένα μισάωρο στο αμάξι σημειωτών, ήου. Το outfit ακριβώς δεν μπορώ να σας το δείξω, γιατί χωρίς αυτό φαίνεται όλη η πρίκα μου. Δεν έχω καμία όρεξη για έξω, νομίζω φαίνεται. Θα κάνουμε όπως ότι δεν φαίνεται, θα είναι το μυστικό μας. Λοιπόν, έχουμε κάνει tour σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά της Μυκόνου. Έχω πιει άσκοπα. Πήγαμε στο Void που είναι λες και είμαστε στο Λόχον της Αθήνας. Una ράτσα, una φάτσα. Τώρα ήρθαμε να φάμε με το Σότο. Οι άλλες είναι σε ένα τραπέζι.
Αστείο, το τραπέζι είναι τόσο βρώμικο. Πεινάω ελεϊνά. Ελεϊνά. Γεια σας. Περιττό να πω. Τι άγγελος προσγειώθηκε επί της Μυκόνου. Καλά, θα με ματιάσω μόνο. Επίσης, τα κούνια θα τα έξω. Ξέρω για ποιο λόγο τι σκεφτόμουν, για ποιον το έκανα. Καλά, τέλεια πλάνα. Καλημέρα στα ομορφότερα μωράκια. Εμάς. Και εσάς. Λοιπόν, ξυπνήσαμε στη Μύκονο, υποτίθεται λίγο χαλαρώσαμε, λίγο ξεκουραστήκαμε και τώρα πάμε για μπάνιο, πάμε να πάρουμε κάτι φίλους μας και θα πάμε σε μια ανοργάνωτη παραλία σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, δεν τα έχουμε συνηθίσει εμείς αυτά τα πεινά. Αλλά πιστεύω θα κάνει καλό στο πορτοφόλι μας ωστόσο. Ωστόσο ελπίζω να μην ταλαιπωρηθούμε. Ωστόσο, μου αρέσει που βρήκαμε τη Μύκονο για να το κάνουμε αυτό. Ξέρετε τι, θέλω να πάμε λίγο στο Τσοχανάς. Θα σταματήσουμε εδώ οπωσδήποτε. Καλησπέρα, γνωρίσω. Γιώργος και Λάβρος. Λοιπόν, Γιώργος, ο Λάβρος, το Πορπογκάς. Όχι, καλησπέρα, τι ωραία. Ο Θανάσης, τον γνωρίζετε από το vlog της Θεσσαλονίκης. Αυτή. Την γνωρίζετε, την έχετε βρεθεί. Όχι, λέμε. Κατεβαίνουμε αυτή την κατηφόρα για να φτάσουμε στην παραλία. Και η ανηφόρα είναι όλη αυτή εκεί πέρα και έχω παρκάρει εκεί. Μου αρέσει λίγο αυτή η φάση γιατί κουράστηκα με τα μαγαζιά, με τον κόσμο, με τα ρουρουρου. Καλά. Περνάνε σε κάποια φάση από δίπλα μας δύο τύποι. Ουφ, με ένα range ασημί. Και ο ένας ήταν African American, αλλά βασικά δεν ξέρω αν ήταν African American, τέλος πάντων ήταν μαύρος. Και και έτσι όπως περνάνε, τον χαιρετάω. Έτρεβα εγώ, ήμουν μπουκωμένη με το σάντουιτς. Και χαίρεται πάρα πολύ. Και τον χαιρετάω και χάρηκε πάρα πολύ που τον χαιρέτησε και ρίχνει ένα χαμόγελο, παιδιά. Το πιο ωραίο χαμόγελο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και έτσι ξαναχαθήκαμε. Και τον έχασα για πάντα. Σε αυτή την παραλία κάτσαμε. Bye bye. Πέρα, γεια σου. Καλή συνέχεια. Φιλάκια, Βίκη. Σε αγαπώ. Δεν είμαστε εγώ, είμαστε στα σόφι. Αν και με θαλάσσιο. Και εγώ πήρα πολλές μάσκες. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ναι. Πήγαμε στον Άγιο Σώστη για μπάνιο. Okay, ωραία, φτύνια. Πλάκα κάνει, ήταν πολύ ωραία ανοργάνωτη. Κάπως... έτσι να κάνω συνέντευξη, το φως πέφτει just. Λοιπόν, μετά πήγαμε για φαγητό που μας είπε καλωστό να πάμε στο Κουτάλα που το είχε ένας φίλος της. Απέσει όλα τα πιάτα. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μετά με την σερβιτόρα. Εδώ έχετε έχει ανοίξει το. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε. Μη σας τα πω λίγο, χάλια τέλος πάντων όλη η φάση. Τι να σας πω, μπορεί να μας κλέψουν, απλά δεν υπήρχε το κατάλληλο υπόβαθρο νοημοσύνης. Εγώ δεν το έχω μάλλον. Τέλος πάντων, μετά πάμε από τα goodies. Φεύγουν τα κορίτσια, οι φίλες Καλιστός που ήμασταν μαζί. Και πάμε από τα goodies για να πάρει κάτι Καλιστό να φάγει το δικό της το πιάτο. Πραγματικά μύριζε σκύλο τροφή, ζώ το κοτόπουλο και ήταν, όχι γάτο τροφή. Κάτι πολύ απέσιο, κάτι πολύ περίεργο. Ο Θανάσης τόσο επειδή το καημένο πίναγε και δουλεύει, το έφαγε. Και μετά πήγαμε λοιπόν στα goodies για να φάει Καλιστό. Πήρε, και καθώς περιμέναμε 2 ώρες, εγώ με τον Θανάση πήγαμε δίπλα στα Sofi, κάτι αντίστοιχο με τα Honda Center, και πήρα δώρα στα παιδιά.
Ο καθένας για τις ανάγκες του. Λοιπόν, στην Καλλιστό πήρα αυτήν εδώ τη μάσκα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στον Σώτο πήρα μία anti-wrinkle και τα σχετικά και σε μένα γιατί πήρα. Γιατί είμαι πιο μεγάλο. Ναι, αυτό, λόγω του παιδί μου ηλικίας. Α, λόγω της. Μαλάκα 25 είμαι. Α, ναι, μα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, ναι. Για μένα πήρα after sun που φορά με κυλίσματα διαμαντιού γιατί είμαι ένα διαμάντι, με κυλίσματα χρυσού γιατί είμαι από χρυσό, χρυσό παιδί. Χρυσόπλαστη. Χρυσοήφαντη. Τα πεσό. Όχι, αυτό είναι ραχνοήφαντη. Δεν πειράζει, χρυσοήφαντη. Ναι. Και κάποια άλλη πήρα, νομίζω μια wow mask γιατί είμαι πολύ wow. Με βλέπει καλά, όχι, σε βλέπει στον δρόμο και κάνει το θυμάσαι τον άλλο που έκανε wow. Με λέει, είναι κλασική, πάντα μου. Η κλασική αντίδραση, καταλαβαίνετε. Α, όχι, έχω πάρει και... Τι? Τα hits. Έχω πάρει και μάσκα για τα μαλλιά γιατί τα μαλλιά μου πραγματικά είναι αθλία τώρα. Γιατί με κοιτάς έτσι. Καλά, τότε βλέπω μπροστά μου, όλα αυτά τα σύνολα, σαν τη Σαμάρα το μαλλί. Το πόδι που κάνει το σκράμπ την πρώτη φάση της μάσκας. Τη γυμνή αλήθεια της Καλλιστούς. Το ύφος που με κοιτάει κάθε φορά με στα μάτια, παιδιά. Ένα πράγμα με αυτό το ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι το ύφος της Καλλιστούς που το παρατάει όλο για να με κοιτάξει. Χωρίς λόγο και τι. Και τώρα δεν μπορείς να πας στο βλέμμα σου, τα μάτια σου... Λαγκάρουν εκεί, σε κάνεις κινήσεις και είσαι έτσι. Το βράδυ λοιπόν θα βγούμε τα σχέδιά μου για να μείνω μέσα βάλτσον, γιατί κάπως θα βγω. Καλά. Όλα αυτά που βλέπω τώρα. Φαίνεται. Μαλάκα! Σε σκέφτηκε πάνω στο δω, στο πόδι μου! Ιω! Άμα ήταν έτσι ρε φίλε θα πήγαινε με ποδολάγνους. Λοιπόν, απόψε είμαστε άλλη μια φορά παράνομες, εγώ είμαι ένας άγγελος. Η ώρα είναι 2 και 6, περιμένουμε την Καλλιστό να ετοιμαστεί. Φτιάξω λίγο ακόμα. Τι θέλει το αγόρι μου τώρα, με κεφαλαία. Φτιάξτε. Φτιάξω λίγο ακόμα. Ορίστε. Φτιάξω λίγο ακόμα. Με είδε καλά. Τώρα θα χωρίσω. Χωρίζουμε. Φτιάξω λίγο ακόμα. Ορίστε. Χωρίζουμε. Το outfit. Ό,τι βλέπετε, ό,τι καταλαβαίνετε. Και ο χαμός. Ρουχοθάλασσα. Πόσα λεφτά είναι αυτά. Άλλο ένα αχρίαστο βράδυ στη Μύκονο. Να σας πω κάτι, είστε μέχρι πλάκα ρε παιδιά. Ρε παιδιά, έχει πλάκα. Λοιπόν, εγώ Ελλάδα δεν ξέρω να έχουμε διακοπές. Ποτέ. Καλά περάσαμε. Καλή παρέα είμαστε, γελάσαμε, αλλά θα μπορούσαμε, πώς να σας το πω, και ποτέ εξοχικά μας να το κάνουμε αυτό. Έτσι και ξαναμπεί Καλλιστό, ότι καθυστερούμε κάπου, ενώ σταματάμε όλη την ώρα. Αυτός που σκουντάνε, παιδί είναι τίπλα, θα τις χτυπήσω λίγο. Επιτέλους, πήγαμε. Γιατί είμαι έτσι. Έχεις έρθει λες και πάμε στην παραλία και είναι παραλία. Και είμαστε παραλία. Και είμαστε όλοι παραλία. Ήρθαμε στο Αλαμάκο. Πριν ήμασταν στο Πάτσα. Άπεφτα. Να
έξαλλο τελευταίο βράδυ με φαγητό στο μπαλκόνι. Μετά από το Λεμάκου πήγαμε να πάμε Σκορπιό, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Μόλις φτάναμε και θα φεύγαμε και έτσι γυρίσαμε. Καλά μυρίζουν όλα τέλεια. Καλά, σιγά. Μετά τη μακαρονάδα 42 ευρώ το ένα, από τότε 35 ευρώ, σύνολο 75 ευρώ. Αλλά εγώ έγινα πάρα πολύ με αυτό το 33 ευρώ ποτό. Καλή morning, babes! Καλά, χθες δεν μπορώ να σας περιγράψω, πολύ έξαλλο βράδυ. Λοιπόν, αρχικά να σας πω, χθες γυρίσαμε σπίτι, έζησα μία παράνοια. Πήγε να με απαγάγει ένα βιντεοφόρο, μετά με ακούμπησε ένα επτάμενο ποντίκι. Καταλαβαίνετε. Και μετά εγώ έκατσα σπίτι. Τα παιδιά βγήκανε, δεν έπιανε ούτε ποτό. Και εμείς θα φύγουμε. Και αποχαιρετούμε το σπιτάκι, το χαλαρό σπιτάκι. Έτσι το έλεγαν. Τα πίνουμε ωραία. Όχι, αφήσαμε κάποια πράγματα για το καλό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να χωρίσει. Για να χωρίσει.